Εσείς εμφανίζετε ένα κόμμα με τοπικό, με τοπικά αντιπολιτευόμενο για να είμαι ακριβής, στην κυβέρνηση. Ταυτόχρονα αυτό σημαίνει ότι διαμορφώνεται και ένα κόμμα που ανοίγει τις πόρτες του, διευρύνει να το πω τα όρια του. Θα απευθυνθείτε, ας πούμε, σε πολιτικές ότι... και κοινωνικές δυνάμεις που βρίσκονται, που είναι όμορες σε εσάς. Δεν έχω λόγο να το κρύψω. Πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα από τα στοιχεία της υπεροχής του σε αυτή την προεκλογική περίοδο, είναι ότι είχε το πλεονέκτημα να μπορεί να απευθύνεται και σε περισσότερα ακροατήρια εκτός Νέας Δημοκρατίας. Mm. Πιστεύω δηλαδή ότι τώρα, με τον Μητσοτάκη πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι πολύ πιο εύκολο να απευθυνθούμε σε ένα τμήμα του εκλογικού σώματος, το οποίο είναι φιλοευρωπαϊκό, το οποίο είναι μεταρρυθμιστικό, ναι, αλλά το οποίο έχει πιο κεντρογενή πολιτική καταγωγή και ποτάμι, αριστερή. Ποτάμι Πασόκ, συγκεκριμένες δυνάμεις πολιτικές επομένως. Ποτάμι Πασόκ. Πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι του εκλογικού σώματος η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει σύντομα πολύ ελκυστική. Γιατί θα είναι μια μεταρρυθμιστική Νέα Δημοκρατία, θα είναι μια ανανεωμένη Νέα Δημοκρατία, θα είναι ένα φρέσκο πολιτικό. Αυτό θα φανεί στο συνέδριο, κύριε Γεωργιάδη. Δηλαδή θα κάνει ένα προσκλητήριο, ας το πούμε με τους παλιούς όρους, όπως το λέγαμε, ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο. Θα φανεί. Μα το κάνει ήδη. Όλη του στην πράξη. Όλη του η προεκλογική εκστρατεία είχε ως κεντρικό χαρακτηριστικό να μπορεί να προσελκύσει αυτούς τους ανθρώπους. Λίγα λεπτά μετά, λοιπόν, ο κύριος Γρηγοράκος, γιατί ακούσατε, θα απευθυνθεί και σε ανθρώπους που Πασόκ, Ποτάμι κτλ. Λέει στο ραδιοφόνο του Sky. Θα μπορούσε το ένα κομμάτι, όλη η δημοκρατική συμπαράταξη αντιλαμβάνομαι ότι δεν γίνεται. Θα μπορούσε όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα κομμάτι της δημοκρατικής συμπαράταξης, δηλαδή Πασόκ Δημάρ, το σχήμα που τα πήγε και πάρα πολύ καλά στις εκλογές δεδομένων των συνθήκων, να συνομιλήσει με τον κύριο Μητσοτάκη πιο εύκολα από το να συνομιλήσει με τον κύριο Τσίπρα. Οφείλει να το κάνει. Οφείλει να το κάνει βέβαια και με τον Μητσοτάκη και με τον Τσίπρα και με τον, και με τον Ποτάμι και με τον, και με τον Λεβέντη. Μάλιστα. Ναι. Οφείλει. Δηλαδή το δημοκρατικό τόξο πρέπει να μιλάει. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Να ανταλλάσσουμε απόψεις αν θέλουμε το καλό του τόπου και θέλουμε το καλό του κομματός μας και αν δεν υπάρχει δύο τέλεια πίσω από αυτά που θα συζητάμε. Ναι. Αυτή όσο ποτέ άλλοτε οφείλει αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία. Ας ξεχάσουμε τα παλιά. Ας πούμε επιτέλους πάμε μπροστά και αφήνουμε πίσω το κακό μας παρελθόν. Αφήνουν οι δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου να συζητήσουν. Μήπως θα πρέπει όλο το δημοκρατικό τόξο που είπατε να κατέβει μαζί, δηλαδή θα μπορούσατε να δείτε αυτό, η ιδέα του ευρωπαϊκού μετόπου, μήπως θα πρέπει να κυοφορήσει επιτέλους υπό ένα άλλο σχήμα, συνεργατικό σχήμα τέλος πάντων. Θα σας πω, νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρές ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των κομμάτων που περιλαμβάνονται από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή μια κυβερνητική πλειοψηφία η οποία να έχει ελάχιστες διαφορές διακυβέρνησης. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία.